Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο Γιώργος Ηλιάδης σε ηλικία 84 ετών. Γνωστός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, άφησε το στίγμα του στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κύπρου. Θα επιχειρήσουμε να δούμε πώς οδηγηθήκαμε στο πραξικόπημα, την εισβολή και τελικά την καταστροφή του τόπου μας. Από όλες τις πλευρές ακούστηκαν κάποια παράπονα για τον αντίλογο μας. Αυτόν και μόνον το γεγονός αποτελεί δείγμα της αμεροληψίας μας. Η δημοσιογραφική του πορεία άρχισε στις εφημερίδες Κήρυκας και Ελευθεροτυπία. Παρουσίασε εκπομπές πολιτικού περιεχομένου στο ΣΥΓΜΑ και στο ΡΙΚ και αρθρογραφούσε μέχρι τις τελευταίες του στιγμές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επαιτειακό απόψε το πρόγραμμά μας, είπε κάποτε ο Βίνστον Τσόρτσιλ, στο βάθος όλων των τιμών που αποτείονται στην δημοκρατία βρίσκεται ο μικρός άνθρωπος που προχωρεί στο μικρό παραβάν με μια μικρή μπένα σε ένα μικρό χαρτί. Γεννήθηκε το 1940 στη Λευκοσία και στα 17 του έτη κατατάχθηκε στην ΕΟΚΑ. Συνελήφθη και πέρασε μήνες στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς. Ο Γιώργος Ηλιάδης είναι πατέρας δύο παιδιών, της Ελένης και του Ηλία, ενώ για 1,5 χρόνο ήταν σύζυγος της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γαμπρός του και περιφερειάρχης Λευκοσίας Κωνσταντίνος Γιορκάτζης. Καλό παράδεισο, αγαπημένε μου πεθερέ. Στο καλό νονέ μου, αγαπημένε. Καλό σου ταξίδι. Θα μου λείψεις τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη όμως ότι σε περιμένει ο φίλος σου να τα πείτε όπως παλιά. Αιωνία σου η μνήμη, νονέ μου. Τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Ηλιάδη εξέφρασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπήρξε σε όλη του τη ζωή εκτός από δημοσιογράφος που άφησε το αποτύπωμά του και ένας ενεργός πολίτης, ευγενής και καλλιεργημένος με ήθος άνθρωπος, διαθέτοντας όλα τα στοιχεία που συνθέτουν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ ως νεαρός διπλωμάτης μαζί του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Υπουργείο Εξωτερικών και να διαπιστώσω το εξαίρετο του χαρακτήρα του και τις αρετές του. Με τίμησε με τη φιλία του μέχρι το τέλος της ζωής του. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες απευθύνουν το ίστατο χαίρε την ερχόμενη Τετάρτη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο στο πλήσιο της Αθήνας.